Νομίζω ότι αυτό κρατάει χρόνια πίσω στην ελληνική τηλεόραση, δηλαδή ότι από τις ελληνικές ταινίες. Ο Φίφης και λοιπόν. Δεν ήταν, παιδιά, κάνω λάθος. Και ο πρώτος, ήταν μια καρικατούρα. Ο πρώτος ρόλος που είχε γίνει σε σύριαλ, αρχές δεκαετίας του 90, του Μπέζους, απαράδεκτους, είχε. Ήταν πάνω σε αυτή τη γραμμή. Ήταν καρικατούρα όμως ο Μπέζους, ήταν πάνω εκεί πάνω. Ήταν πιο καρικατούρα. Πάταγε εκεί. Καρικατούρα ήταν στο γεγονός ότι δεν είχε καμία ερωτική σχέση ποτέ. Αυτό. Ενώ ήταν μια αρπάχτρα υποτίθεται. Ο Χαζούλης, ο αυτός που δίνει τη σφαλιά. Άρα είναι λίγο καρικατούρα. Εσύ συμφωνείς με τον Γιάννη Κατινάκη στην αρχή του Μάρκου και του Μάρκου Σεφερλή. Καταλαβαίνετε γιατί χαίρομαι πολύ που πριν από 40 χρόνια κατεβήκαμε στον Τορβά, έτσι. Και τότε τα πράγματα ήταν λίγο πιο ζώρικα. Πολύ. Έτσι προχωράει ο κόσμος. Παραμένουν όμως ζωντανοί. Και καταλαβαίνει κανείς ότι ένα παιδί το οποίο είναι στο σχολείο και είναι αδερφή και το λένε και Κατινάκη. Δεν είναι ότι ευκολότερο. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να, ο άνθρωπος είναι πετυχημένος και θα κριθεί από τη δουλειά του. Όχι, είναι εξαιρετικό. Έχει πάρει φόρα και λέει και πολύ σωστά πράγματα. Και, πολύ αυτά, ωραία και τα λέει με τον τρόπο που πρέπει και τον βλέπουν και όλος ο κόσμος. Παρ' όλα αυτά, Γρηγόρη μου, το παιδί αυτό πρόσφατα δέχτηκε κακοποιητική συμπεριφορά στον δρόμο. Περπατούσε και βγήκε και το είπε. Παρ' όλα αυτά. Και όχι μόνο αυτό το παιδί, χιλιάδες. Μα δεν λέμε, επειδή μιλάμε για το συγκεκριμένο τώρα. Προσέξτε, τα προβλήματα δεν λύθηκαν. Αλλά για να λυθούν τα προβλήματα πρέπει καταρχήν να τεθούν. Εδώ ο αγώνας μας ήταν να τεθούν, γιατί δεν θέλανε να τα συζητάμε καν. Ήταν η διαφορετική, η τιούτη. Το τιούτη, τόσο από το γελίο του πράγματος, σημαίνει η τέτοιχη. Δηλαδή, ναι, η τέτοιχη. Μπορεί να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι το οποίο δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις. Θεωρείς ότι εν μέρει αυτές οι σοκαριστικές δηλώσεις σε ζωντανή μετάδοση τη βραδιά των εκλογών του Μπέου είναι και χρήσιμες για να θυμόμαστε ότι υπάρχει ακόμα ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας το οποίο βρίσκεται εκεί για να ζητοκραυγάσει? Ναι, είναι χρήσιμες επειδή συμβαίνουν. Πικρά χρήσιμες. Είναι χρήσιμες ως αφορμή για να δούμε τα χάλια μας. Ακριβώς. Είναι σαν να λέμε ότι ο βομβαρδισμός του νοσοκομείου στη Γάζα είναι χρήσιμο για να καταλάβουμε ότι είναι ζώα όσοι χρησιμοποιούνται για μέσα. Αλλά έλεος. Ναι. Προτιμούσα να μην ήταν και να μην τα χρήσιμο. Απλά μας θυμίζει μια πραγματικότητα. Ή τουλάχιστον αυτά που λέγονται και στην υπερβολή που λέγονται, να συζητιούνται έτσι, να γίνονται πενταράκια, για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι είναι. Δεν είμαστε καλύτεροι, δεν είμαστε χειρότεροι, είμαστε τα ίδια όπως εσύ, ψάξει το αλλιώς. Γρηγόρη, τι σου λένε στα social media? Αυτό. Σου στέλνουν ένα μήνυμα να σου πει κάποιο παιδί που μπορεί να έχει δεχτεί μια ομοφοβική επίθεση, Γρηγόρη. Τι να κάνω, να τους βοηθήσεις ψυχολογικά, να ξεπεράσουν το φόβο? Εννοείται. Κοιτάξτε, καταρχήν είναι συγκινητικό που ό,τι σκεφτεί κάποιος μου γράφει. Απευθύνεται σε σένα. Είναι συγκινητικό. Και πρέπει να ξέρεις να κάνεις τον τροχονό μου. Με τις γρήγορες, εσύ από εδώ, εσύ από εκεί και λοιπά. Αυτό είναι το ένα φόρτωμα. Το άλλο φόρτωμα είναι η μούργα, έτσι. Μου λένε και εμένα αυτά που φαντάζεσαι. Το ξουκώθημα. Αλλά πάει όλος ο κόσμος. Ακόμα. Γιατί σταμάτησα. Αυτό δεν συμβαίνει σε όλους όσους έχουμε ομολογήσει κάποια ταυτότητα. Και είναι δύσκολο, διότι πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Τσακίζουν κάπου, είπε ένα βάρος. Δεν μπορείς κάθε μέρα να βρεις, θα πεθάνεις, θα κάνεις αδείξεις. Το Twitter είναι δείκτης της κοινωνίας. Πιστεύεις ότι επειδή δυστυχώς το μεγαλύτερο ποσοστό των μηνυμάτων και των δηλώσεων στο Twitter είναι τοξικότητα, μίσος, είναι έτσι η κοινωνία ή είναι μια μεγέθυνση του προβλήματος? Είναι μια μεγέθυνση και συνήθως το Twitter απασχολεί τοξικούς ανθρώπους. Okay. Ναι. Και είναι και το πιο επιθετικό. Γιατί είναι εύκολο να δείξει την τοξικότητά σου. Δηλαδή η τοξικότητα στο Twitter μετράει. Και χωρίς άμεσα και να παράγει. Δεν χρειάζεται χρόνο, ούτε τέτοιο. Και είναι και αυτό. Είναι οι κρυφές. Ναι. Οι ανώνυμες. Τέλος πάντων, εκεί κρύβεται από πίσω, είναι κρυφή. Μεγάλο κεφάλαιο. Όμως οι αληθινοί άνθρωποι, οι αληθινές εκπομπές, οι αληθινές προθέσεις, είναι αυτό που κάνουμε τώρα. Ψάξε έναν άνθρωπο δεξιά-αριστερά, μην κάτσεις εκείνο που φαίνεται. Ποτέ δεν πέτυχε κάποιος βλέποντας εκείνο που φαίνεται, εκείνο που λάμπει, εκείνο που. Και δεν είναι. Και ολοκληρώνοντας την κουβέντα μας, θέλω να επιστρέψω στο αρχικό μου ερώτημα. Ναι. Τελικά, σε κοινωνία, έχουμε κάνει αυτό το βήμα μπροστά ή πιστεύεις πως ακόμα όχι? Σαν κοινωνία κάνουμε χορούς κυκλωτικούς. Α, σωστό. Κρίμα. Γυρνάμε γύρω από τον εαυτό μας. Ελπίζουμε οι χοροί να πηγαίνουν προς τα ιστορία της Όμικρον. Αυτό δεν μου ακούγεται καθόλου ωραία. Αλλά αυτή είναι η καταγραφή για να το λύσουμε. Έτσι. Πρέπει καταρχήν να το δούμε κατάματα για να προχωρήσουμε. Άμα το ωρεοποιούμε, το σωπαίνουμε, το ξεσκυλίζουμε, το σατιρίζουμε, κάνουμε κουτί. Χαίρομαι που μερικές εκπομπές τα λένε έξω από τα δόντια. Γιατί είναι μια κοινωνία που αγαπάει τις ταμπέλες γενικώς. Και βολεύεται σε εμείς ταμπέλες. Που ζει με τις ταμπέλες. Ζει με τις ταμπέλες και υπάρχει μέσα τις ταμπέλες, αλήθεια.